Ταξίδι στα χρόνια της κριτικής πολιτείας και τις έμφυλες αταξίες στο καφέ Αμάν έκανε ο καθηγητής κοινωνιολογίας Γιάννης Ζαϊμάκης. Με χρονογραφήματα στον τύπο, φωτογραφικό υλικό, λογοτεχνικά κείμενα και προφορικές μαρτυρίες, ο ομιλητής μετέφερε το κοινό σε μια άλλη εποχή. Στα χρόνια της κριτικής πολιτείας, όταν ένας νέος θεσμός στα καφοδία με τη μορφή του καφέ Αμάν που έχει ανατολίτικη μουσική, το καφέ Σανταν που έχει μια έφεπτη εκδοχή της ευρωπαϊκής μουσικής, φέρνει νέες πρακτικές, νέες μορφές διασκέδασης. Όπως περιγράφει ο κύριος Ζαϊμάκης, ο μικρόκοσμος του καφέ Αμάν συνάντησε εκείνα τα χρόνια ένα προνομιακό χώρο θέασης της πολιτισμικής καθημερινότητας της καστρινής κοινωνίας που άνοιγε ρογμές στο στενό πλαίσιο ηθών της εποχής. Προκαλούν την αντίδραση της ευυπόληπτης κοινωνίας, έχουμε φλογερά κείμενα που περνάνε σταδιακά και στην λογοτεχνία και στην ποίηση και αμφίσιμες εικόνες από ένα Ηράκλειο που δείχνει να σκανδαλίζεται και να θεωρεί ότι είναι ηθικές παρεκτροπές και παρεκβάσεις από μια πατριαρχική τάξη πραγμάτων και από την άλλη ένας λανθάνων θαυμασμός ή έλξη για αυτές τις νέες πρακτικές που έρχονται από τα λιμάνια της Ανατολής και της Δύσης με τα καράβια, μπουλού και από αηδούς, χορεύτριες, μουσικούς. Οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι συχνάζουν σε τέτοιους χώρους, ακούνε παρόμοιες μουσικές, χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και διάσπαρτα τουρκικές λέξεις, ακούνε τραγούδια που συνδέονται με την παράδοση του καφέ Αμάν της Κωνσταντινούπολης και της Μήνης. Ο καθηγητής κατάφερε μέσα από τις ιστορικές περιγραφές του να σαγηνεύσει όσους βρέθηκαν στην αίθουσα Θεοτοκόπουλος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύοντας γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της πόλης. Η πόλη μας έχει πολλές μικρές ιστορίες, τις οποίες μας αφηγούνται ερευνητές, άνθρωποι βαθύς γνώστης της μικροϊστορίας της. Και ξέρετε, οι μικρές ιστορίες συνθέτουν τελικά τη μεγάλη ιστορία της πόλης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμμετοχή του κόσμου, τη γνώση των πολιτών για ό,τι αφορά την ιστορία μας, τη γνώση της πόλης μας. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μικρές ιστορίες της πόλης» που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.